φιέστα, αλλά και τα φιέστα θετική, άκουσα μερικά τα πιο συγκινητικά λόγια που έχω ακούσει στη ζωή μου. Αξίζει τον κόπο να δείτε πόσο θερμά μου μίλησαν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στα έγκατα της γης, στις πιο αντίξωες συνθήκες και τον τελευταίο καιρό αισθάνονται και μία ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον. Αισθάνθηκα την ανάγκη να είμαι εδώ μαζί τους στην έναρξη της εκστρατείας μου, αλλά ομολογώ ότι δεν περίμενα να εισπράξει τόσο μεγάλη αγάπη και τόσο μεγάλα, τόσο θερμά λόγια υποστήριξη στην εκστρατεία μου. Ανθρώπινα σας μιλάμε, πάρα πολύ συγκινημένος. Δική μου προσπάθεια έχει ως στόχο να φτιάξουμε μια νέα δημοκρατία. Μια νέα δημοκρατία που θα έχει ανοιχτά γραφεία. Μια νέα δημοκρατία που θα αξιολογεί τα στελέχη, θα του δίνει ευκαιρίες, θα τα βγάζει μπροστά. Μια νέα δημοκρατία στην οποία θα υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και όχι επιτηρίδα. Αλλά κυρίως μια νέα δημοκρατία που θα σκιστεί για να βρει δουλειά στους ανθρώπους. Γιατί αν δεν λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, δεν έχει νόημα να είμαστε πολιτικοί. Και δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων εάν απλώς αποφεύγουμε να πάρουμε θέση στα πράγματα ή αν κρυβόμαστε τις ευθύνες μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Μοσκόπουλο και όλους τους προέδρους των σωματείων που ήταν όλοι εδώ, δεν έλειπε κανένας, για αυτή την πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική. Είμαι πραγματικά. Δεν μπορώ να το πω, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πολύ. Από καρδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση. Εντάξει. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ. Παύλο, έρχεται πάνω.